Την οικονομία στην πολιτική και πολιτική αυτές τις μέρες σημαίνει τι άλλο, εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και τι σημαίνουν όχι μόνο για το εσωτερικό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και για όλο το πολιτικό σκηνικό. Και μαζί μας εδώ στο στούντιο ο κύριος Νίκος Παπάς, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και εκ των πρωταγωνιστών της εσωκομματικής εκλογικής κούρσας με τις επιλογές που κάνατε και τις τελευταίες μέρες. Διαφωνώ. Είχε 150.000 πρωταγωνιστές αυτή η διαδικασία. Ναι, εγώ αναφέρομαι στους πολιτικούς πρωταγωνιστές. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Είναι σκληρό το ροκ γενικά και εντός ΣΥΡΙΖΑ και εκτός διαγράφεται. Να ξεκινήσουμε από τα πιο ήπια. Πήγατε γήπεδο χθες το βράδυ, έτσι. Πήγαμε, δεν ήταν το αποτέλεσμα τόσο ευκταίο όσο ήταν της Κυριακής το βράδυ. Για τη μία πλευρά, γιατί ναι. Στην ΑΕΚ είναι χαρούμενη. Στην ΑΕΚ είναι χαρούμενη, δικαίως. Και νομίζω ότι ήταν και δίκαιο το αποτέλεσμα τώρα, για να τα λέμε κιόλα. Δίκαιο το αποτέλεσμα και ήσασταν και μαζί με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα και μήπως είπατε και τίποτα παραπάνω που δεν ξέρουμε. Τώρα στο γήπεδο θα τα λέμε αυτά. Μάλιστα, όχι ότι περιμέναμε να μας πείτε. Λοιπόν, για να δούμε τα πιο σκληρά. Σκληρό ροκ, δεύτερη μέρα μετά την εκλογή του κυρίου Κασελάκη και είχαμε, εγώ θα τη χαρακτήριζα μια πολύ σκληρή επίθεση από τον κύριο Νικοφίλη σήμερα το πρωί. Μίλησε για, ουσιαστικά ταύτισε τον κύριο Κασελάκη με τον Τραμπ και ολίγη από Πέπε Γκρίλο, θα έλεγα. Είναι μια ακραία τοποθέτηση αυτή. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποιος από εμάς να βασανίζει και να ταλαιπωρεί τα μέλη και τους φίλους που ήρθαν και μας περιέβαλαν με την εμπιστοσύνη τους και συμμετείχαν στη διαδικασία. Και κατά τη γνώμη μου είναι η ώρα να σεβαστούμε όλο το αποτέλεσμα. Υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο διαμορφώθηκε σε μια κλειστή συνεδρία ενός κομματικού οργάνου. Είναι η τελική απόφαση του λαού του ΣΥΡΙΖΑ, του κόσμου ο οποίος επιλέγει να ταυτιστεί για άλλη μια φορά με τη δική μας επιλογή και να μας βγάλει και μια από πάρα πολύ δύσκολη πολιτική θέση, επιτρέψτε μου, έτσι δεν είναι, διότι χωρίς αυτή τη συμμετοχή η συζήτηση μεταξύ μας θα ήταν φάγατε μια τρίτη ήττα τώρα. 30.000 πήγανε, 50.000 πήγανε, δεν πήγαν τόσοι όμως, πήγαν 150.000 και ψηφίσανε, που σημαίνει ότι η παράταξη έχει απόθεμα εμπιστοσύνης στο δημοκρατικό κόσμο και θα πρέπει όλοι να κάνουμε κάτι για να το διαφυλάξουμε. Δεν χρειάζεται ούτε προσβλητικές τοποθετήσεις, ούτε τέτοιου τύπου έτσι, ακραίες φράσεις να χρησιμοποιούνται. Χαρακτηρίσατε ακραία την τοποθέτηση του κυρίου Φίλη, ο οποίος μάλιστα άφησε και αιχμές πέραν από τις βολές κατά του κυρίου Κασελάκη, άφησε αιχμές και για την στάση του Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι έκανε επιλογή να διαλύσει την ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Με αυτές τις τοποθετήσεις, πόσο ενωμένος μπορεί να προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την επόμενη μέρα στην οποία ήδη βρίσκεται. Υπάρχει δυνατότητα να πάμε ενωμένοι, αλλά νομίζω ότι αυτή η τοποθέτηση έτσι αποσυμφορίζει λίγο και όλη την κουβέντα περί υπονόμευσης που ξεκίνησε πριν από τις εκλογές. Διότι ο Νίκος ο Φίλης, με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι ενδεδειγμένος κατά τη γνώμη μου, ανέδειξε ξανά μια πολιτική διαφωνία βαθιά η οποία υπήρχε στο κόμμα μας. Για τον Νίκο η διεύρυνση ήταν ένας ασπόνδυλος πολυσυλλεκτισμός, το έχει γράψει σε κείμενο, το έχει καταθέσει στην Κεντρική Επιτροπή μαζί με άλλους συντρόφους. Η πλειοψηφία είπε ότι η διεύρυνση είναι η ενδεδειγμένη και απαραίτητη στρατηγική. Ο Στέφανος έχει ενώπιον όλου αυτού του κόσμου υποσχεθεί και δεσμευτεί να την υπηρετήσει αυτή τη στρατηγική και νομίζω ότι οφείλουμε όλοι, ανεξάρτητα από την επιλογή που κάναμε, να στηρίξουμε τη νέα ηγεσία στην προοπτική ακριβώς της υλοποίησης αυτών των συλλογικών αποφάσεων. Από τη στιγμή που η διαφωνία είναι τόσο βαθιά, την επισημάνατε και εσείς σε πολιτικό επίπεδο και βλέπουμε ότι η μειοψηφία, που προφανώς είναι μειοψηφική άποψη στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη στιγμή δεν ακολουθεί την πλειοψηφία ή την τάση που διαμορφώθηκε μετά και την εκλογή. Επανέρχεται το ερώτημα πώς μπορεί να υπάρξει ενότητα. Και όπως, αν είναι πλέον υπάρχει φόβος, δεν ξέρω, θα μου το πείτε εσείς, της διάσπασης, της αποσύνθεσης, της αποχώρησης κάποιων στελεχών. Πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει ενότητα. Αυτό που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρξει είναι παραλυτική ισορροπία. Δηλαδή ο μετασχηματισμός ή θα γίνει ή δεν θα γίνει. Δεν μπορεί να υπάρξει παρελκυστική επιλογή σε σχέση με αυτό το μείζον ζήτημα, ή θα φτιάξουμε ένα μεγάλο κόμμα το οποίο θα είναι δημοκρατικό στις δομές του, στη λειτουργία του, στη στρατηγική του και θα υπηρετεί όλα αυτά που περιγράφουμε στο πρόγραμμά μας,
Βεβαίως, αυτά που περιγράφουμε στο πρόγραμμά μας τα περιγράφουμε τώρα. Αν συλλογικά αποφασίσουμε κάποια να τα αλλάξουμε ή κάποια να τα βελτιώσουμε ή να τα εμβαθύνουμε, είναι άλλο ζήτημα. Αλλά δεν μπορεί ο μετασχηματισμός να σταματήσει να μπει φρένο σε αυτόν. Μπορεί να υπάρχει μια μειοψηφία που να λέει ότι δεν πρέπει να γίνει. Μπορεί να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχουν προσβλητικές ακατέρωθεν δηλώσεις και απειλές. Δεν πρέπει να υπάρχουν προσβλητικές δηλώσεις και απειλές. Όταν υπάρχουν τέτοιες εκατέρωθεν προσβλητικές δηλώσεις και απειλές, μπορεί να υπάρχουν και διαγραφές. Εντάξει, υπάρχει καταστατικό. Νομίζω όμως ότι είμαστε μόνο 48 ώρες μετά την εκλογή. Εγώ προσωπικώς δεν περίμενα να υπάρχουν τόσο υψηλοί τόνοι, δεν το αντιλαμβάνομαι δηλαδή. Διότι υπάρχει, ξέρετε, και μια λαϊκή βούληση, η οποία είναι εμφατική, είναι κουφαντική. Τι να κάνουμε τώρα, να κατηγορήσουμε τον κόσμο για την επιλογή του? Είναι πράγματα τα οποία αδυνατόν να αντιληφθώ. Κύριε Παπά, αυτός ο μετασχηματισμός, αν θεωρήσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προχωράει ενωμένος ή χωρίς απώλειες, μένει να φανεί μετά και από αυτές τις τοποθετήσεις που βλέπουμε. Οδηγεί το ΣΥΡΙΖΑ στο κέντρο και την κεντροαριστερά και αφήνει πίσω τη ριζοσπαστική αριστερά? Οδηγεί το ΣΥΡΙΖΑ στη νίκη. Οδηγεί το ΣΥΡΙΖΑ στη νίκη και στην ευρύτητα που είναι απαραίτητη προϋπόθεση της νίκης. Δεν είναι πρώτη φορά που το κάνουμε. Το έχουμε ξανακαταφέρει. Το 2015 καταφέραμε να συσπηρώσουμε κόσμο από την αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο και κερδίσαμε. Καταφέραμε να φέρουμε στην κάλπη μας κόσμο της μεσαίας τάξης και κερδίσαμε. Από εκεί και μετά αρχίσαμε να χάνουμε. Να φθείρουμε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης που είχαμε οικοδομήσει με πολύ ευρύτερα στρώματα και την περίοδο 19-23 επιτρέψτε να σας πω ότι κοντοσταθήκαμε. Κοντοσταθήκαμε, δεν αξιοποιήσαμε... Το λέτε κομψάλι, ενώ τη βαλτώσατε. Δεν είναι μία φράση την οποία σε κατηδίαν συζήτηση θα απέφευγα να χρησιμοποιήσω. Μεταξύ μας τα λέμε. Ναι, όντως. Η προσπάθεια για το μετασχηματισμό βάλτωσε και βάλτωσε για λόγους αντικειμενικούς λόγω κορονοϊού και διοικητικού κλεισίματος και των μετακινήσεων και της οικονομίας, αλλά βάλτωσε και για υποκειμενικούς λόγους. Και τους υποκειμενικούς λόγους νομίζω τους βλέπετε κι εσείς και αυτές τις μέρες και στη διάρκεια. Την προεκλογική να αναφαίνονται εκ νέου στη δημόσια συζήτηση. Τι είναι εκείνο που σας έπεισε ότι αυτό το μετασχηματισμό μπορεί να τον τραβήξει μπροστά ο Στέφανος Κασελάκης, ενώ δεν το κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας? Ακούστε να δείτε, και θέλω να είμαι πεντακάθαρος, όπως ήμουν πεντακάθαρος και απέναντι στον νέο μας πρόεδρο. Η συμφωνία που έχουμε είναι πολιτική και κάθε μέρα δοκιμάζεται. Τη συμφωνία λοιπόν που κάναμε τη γράψαμε σε ένα χαρτί και την κάναμε δημόσια. Είναι αναρτημένη στο site του ΣΥΡΙΖΑ ως κοινή μας δήλωση. Έγινε στο φως της ημέρας, ουδής μπορεί να μας κατηγορήσει ότι υπάρχει εδώ ένα προϊόν σκοτεινής συναλλαγής ή με άλλα ταπεινά κίνητρα. Έκανα ξεκάθαρο από την πρώτη ευκαιρία, στιγμή. Επειδή υπόθηκε ότι μοιράστηκαν και θέσεις, θα αναλάβετε αντιπρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση και σας λέω πεντακάθαρα ότι δεν υπήρχε ούτε υποψία τοποθετήσεων ή δική μου αξιοποίηση σε κάποια θέση. Δεν έχω κανένα τέτοιο καημό, καμία τέτοια ανάγκη. Έχω την πορεία μου μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και αν θέλετε και μία ευθύνη προσωπική, αλλά όπως έχουμε και όλοι συλλογική, να προασπιστούμε αυτό το εγχείρημα. Αυτό το εγχείρημα του έχουμε δώσει τη δυνατότητα να γίνει ένα μαζικό κόμμα πλέον. Για άλλη μια φορά ήρθε ο κόσμος και μας αναζωογόνησε. Και αυτόν τον κόσμο οφείλουμε να τον εμπιστευτούμε, να τον αξιοποιήσουμε και να τον κάνουμε συνδιαμορφωτή. Είπατε ότι υπήρξε μια πολιτική συμφωνία με τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Την είδαμε και αποτυπωμένη. Γνωρίζαμε και τη δική σας ατζέντα. Είδαμε πολλά στοιχεία από αυτή την ατζέντα. Κυβερνώσα, σύγχρονη παράταξη, αναφορές. Και τα στοιχεία που είχε βάλει ο Στέφανος στον πρώτο γύρο για το ελληνικό όνειρο, για μια κοινωνία η οποία κάθε άνθρωπος θα αναπτύσσει ελεύθερα τις δυνατότητές του, ανεξάρτητα από το φύλο του, τον προσανατολισμό του, το χρώμα του δέρματός του, την κοινωνική κατάσταση της οικογένειάς του, τη μεριά της χώρας μας στην οποία γεννήθηκε. Αυτό είναι ένα όραμα συλλογικό. Και αυτό το συλλογικό όραμα μπορεί να το υπηρετήσει μόνο μια ευρεία, πλατιά, σύγχρονη αριστερή προοδευτική παράταξη. Αυτή ήταν η σύνθεση την οποία καταφέραμε να κάνουμε με τον Στέφανο. Ήταν πολιτική, ήταν διαφανής, ήταν ειλικρινής και να σας πω και κάτι, κυρία Λιβαράδη, από ό,τι φάνηκε ήταν και πιστική. Δηλαδή έπεισε. Σε αυτό το εκλογικό σώμα, γιατί μένει να κριθεί και στο μεγάλο εκλογικό σώμα. Βεβαίως. Φαντάζομαι ότι ο ρόσημος σας είναι οι ευρωεκλογές. Πώς σας έχει πείσει ο κύριος Κασελάκης ότι μπορεί αυτό το περιεχόμενο το πολιτικό να το εφαρμόσει και να το υπηρετήσει? Και το ρωτώ γιατί έχει δεχθεί πάρα πολλές επικρίσεις ότι είναι προϊόν μεταπολιτικής, ότι είναι μια Instagramική πολιτική φιγούρα, ότι χτίστηκε από τα social media και ότι δεν έχει, και ότι έχει κενά και ελλείμματα πολιτικά. Λοιπόν, τις περασμένες δεκαετίες η διαμεσολάβηση και η επικοινωνία των κομμάτων με τους πολίτες γίνονταν μέσω μόνο των οργανώσεών τους και των συμβατικών μέσων ενημέρωσης. Αυτή η εποχή έχει παρέλθει. Γίνεται και
και μέσω των social media και δεν καταλαβαίνω εγώ τον αρνητισμό και την καχυποψία απέναντι σε αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας. Μπορεί να παράξει πολιτική, δηλαδή αν ο Στέφανος, ο οποίος έχει τη δυνατότητα διείσδυσης σε πολύ ευρύτερα κοινά, σε νεολαίστικα κοινά, αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητά του για να φτιάξουμε όλοι μαζί ένα μεγάλο κίνημα νέων ανθρώπων για την νεανική στέγη και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σας ρωτώ λοιπόν εγώ, χωρίς τη χρήση των συμβατικών media ή με συμπληρωματική χρήση των συμβατικών media, γιατί θα είναι κακό αυτό? Λίγα κινήματα έχουν διαμορφωθεί με βάση ή με αφορμή ή με σπίθα η οποία απλώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα αριστερά δημοκρατικά κινήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στη Βρετανία δεν στηρίχτηκαν στον αναπτυχθούν. Αναφέρεστε στη χρήση του μέσου. Ναι. Πριν φτάσουμε στη χρήση του μέσου, υπάρχει και το περιεχόμενο που δίνεται μέσω αυτών των μέσων. Ναι. Θεωρείται επαρκές το πολιτικό περιεχόμενο του νέου πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν είναι μόνο, ας πούμε, τα ζητήματα που αφορούν τους νέους, είναι οικονομική πολιτική, είναι εξωτερική πολιτική. Εκεί είχε και μια άτυχη στιγμή προεκλογικά. Βεβαίως είχε και τη διόρθωσε αμέσως. Όλοι έχουμε κάνει σαρδάμ στο δημόσιο λόγο, ειδικά όταν είσαι υποψήφιος πρόεδρος, υποχρεούσε να μιλάς αρκετά. Και είναι λογικό και να σου φύγει μια κουβέντα. Και εδώ τώρα, μια και μιλάμε και για τα social media, έκανε ένα βίντεο στα social media, απάντησε άμεσα το περιεχόμενο της πολιτικής. Δεν καταλαβαίνω γιατί αμφισβητείτε. Ο Στέφανος ήταν από τους υποψηφίους που είπαν ότι με δεσμεύει η διακήρυξη του κόμματός μας. Από άλλες υποψηφιότητες αυτό δεν το άκουσα. Λυπάμαι πάρα πολύ που είμαστε μετά την εκλογική διαδικασία και βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση, αυτό να το υπενθυμίσω. Αλλά η διακήρυξή μας είναι ένα κείμενο βαθιά πολιτικό, είναι μια ιστορική τομή για το χώρο μας και ο Στέφανος είναι ο άνθρωπος ο οποίος γραπτά και δεσμευτικά την υπερασπίστηκε. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν το κενό πολιτικής. Ούτε έχει πει ο Στέφανος ότι το πρόγραμμά μας είναι για πέταμα. Δεν έχει πει τίποτα τέτοιο. Λέω ότι άλλες υποψηφιότητες προφανώς δεν τη βάλαν τη διακήρυξη στο στόμα τους, διότι διαφωνούν. Και εγώ τώρα νομίζω ότι φωτογραφίζεται μεταξύ αυτών αυτή την υποψηφιότητα του Ευκλήδη Τσακαλώτου. Μα δεν είναι αθέμητο. Το είπα και προεκλογικά. Δεν το θεωρώ αθέμητο. Το θεωρώ δημοκρατικό, το θεωρώ ειλικρινές, το θεωρώ συντροφικό. Ο Ευκλήδης, για παράδειγμα, έλεγε ότι πρέπει να πάμε στη ριζοσπαστική αριστερά, να εκφράζουμε τη ριζοσπαστική αριστερά. Δεν είναι αθέμητη αυτή η άποψη. Δεν συμφωνεί όμως με το περιεχόμενο και την ουσία της διακήρυξης. Παρά τα αυτεμένη σε αυτή την άποψη και να έρθω στην δήλωση του το βράδυ της Κυριακής, όπου μάλιστα μετέφρασε το αποτέλεσμα ως μια δύσκολη περίοδο για την αριστερά. Ήταν μια μεγάλη νίκη για όλους μας. Είπε ότι η αριστερά είναι μαθημένη στα δύσκολα. Μάλιστα, είπε ότι θα επιμείνουμε στον δρόμο της αριστεράς. Αυτό μπορεί να μοιάζει και σε κάποιους και ως προειδοποίηση. Και το λέω γιατί έχει και ένα συνέδριο μπροστά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαστε τώρα στη φάση να εκτοξεύουμε προειδοποιήσεις ο ένας προς τον άλλο. Προς Θεού, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι η συμμετοχή και το αποτέλεσμα ήταν μια μεγάλη νίκη για όλους μας και μια πάρα πολύ καλή βάση εκκίνησης για την αναμέτρηση με τη Νέα Δημοκρατία. Η σύγχρονη αριστερά λοιπόν έχει γίνει συμμετοχική, έχει γίνει μαζική και θα αναμετρηθούμε και όλοι με τον εαυτό μας πώς αυτή την μαζικότητα και τη διάθεση για συμμετοχή και προσφορά μπορούμε να την αξιοποιήσουμε. Μπορούμε να ξανακάνουμε τα λάθη του 19, ξέρετε, διότι το 19 δεν κάναμε εκλογή από τη βάση, το 22 όταν κάναμε εκλογή από τη βάση δεν κάναμε εκλογή των ομαρχιακών μας επιτροπών από τη βάση, δεν φτιάξαμε τα δίκτυά μας, δεν κάναμε προκριματικές εκλογές για τα ψηφοδέλτιά μας. Αυτά τα λάθη δεν πρέπει να τα επαναλάβουμε. Θεωρείται απίθανο να αμφισβητηθεί στο συνέδριο ο Στέφανος Κασελάκης, γιατί και αυτό το σενάριο έχει ακουστεί τις τελευταίες μέρες? Κοιτάξτε, το καταστατικό μας τα προβλέπει όλα, αλλά εντάξει, τι να σας πω τώρα, πολιτικά είναι μια ηγεσία η οποία έχει μια φρέσκια, νοπή, ισχυρή και σαφέστατη εντολή. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη μπορεί να τον κερδίσει, όπως ο ίδιος λέει. Φυσικά και μπορεί. Την πολιτική, εγώ δεν θα πω το πολιτικό περιεχόμενο, αλλά την πολιτική εμπειρία για να σταθεί σε μια τέτοια σκληρή αντιπαράθεση. Κυρία Λιβαδάρη, θα σας πω το εξής. Με καλούσαν πάρα πολλές φορές και λυπάμαι τώρα που θα χρησιμοποιήσω και σε τηλεοπτική συχνότητα το πρωτενικό. Με καλούσαν πάρα πολλές φορές να αξιολογήσω την πορεία του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας αποδείχθηκε ένας ικανότατος άνθρωπος, ο οποίος κατάφερε αυτά που κατάφερε όχι μόνο λόγω της ικανότητάς του, αλλά επειδή ηγήθηκε μιας παράταξης η οποία έχει ένα πλήρες, πλούσιο και αποτελεσματικό ιδεολογικό και πολιτικό οπλοστάσιο. Αυτό πιστώνεται ο Τσίπρας. Ότι έβλεπε την ιστορική στιγμή και τη συγκυρία, μπορούσε να κάνει την ανάγνωση και να βγάλει από τη φαρέτρα μας την ιδεολογική, τη θεωρητική και την πολιτική συγκεκριμένα πράγματα τα οποία τα έκανε εφαρμοσμένη πολιτική. Γι' αυτό κερδίσαμε. Ο Τσίπρας ως ηγέτης. Γιατί δεν κέρδισε όμως το στίχημα του μετασχηματισμού του ΣΥΡΙΖΑ που τώρα λέτε ότι μπορεί εκεί να το. Εκεί έχουμε όλη τη συλλογική ευθύνη, διότι κοντοσταθήκαμε.
Υπήρξαν υπονομευτές. Ακούστηκε και αυτό. Δεν θέλω να κάνω τέτοια κουβέντα. Υπήρξαν ανοιχτές διαφωνίες και αποδεικνύεται ότι σε τόσο κρίσιμα πράγματα η ισορροπία δεν βοηθά. Θέλει σαφείς αποφάσεις και τόλμη. Και αυτό δεν αφορά τον Αλέξη, αφορά όλους μας, έτσι. Άρα, ποια θα είναι η επόμενη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ? Ελπίζετε αφενός και εκτιμάτε από την άλλη, γιατί μπορεί να μην είναι το ίδιο. Όχι. Εκφράζω τη βεβαιότητα ότι θα είναι μία μέρα, η επόμενη μέρα θα είναι μέρα δημοκρατίας, συμμετοχής και νίκης. Ο Στέφανος έχει δείξει ότι αυτή τη στρατηγική θέλει να υπηρετήσει. Θα είμαστε όλοι δίπλα του, με το ιδεολογικό και πολιτικό μας οπλοστάσιο, όλη την ιστορική μας πείρα και τις δυνατότητες που μας δίνει η εκλογή νέας ηγεσίας, τη μεγάλη πρίκα, το μεγάλο πλεονέκτημα της εκοφαντικής συμμετοχής του κόσμου, και με αυτά τα όπλα μπαίνουμε στην πολιτική μάχη πολύ πιο δυνατή. Την απουσία του από τη Βουλή δεν την καταγράφεται ως πρόβλημα? Όχι, να σας εξηγήσω γιατί. Σήμερα είναι και συνάντηση με τον Σωκράτη το Φάμελο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δείξει ικανότητες. Δεν είναι μία μονάδα ο Σωκράτης. Ο Σωκράτης είναι μία μονάδα από μία συλλογικότητα και μέσα στη Βουλή που έχει δείξει βάθος, πείρα και αποτελεσματικότητα. Άρα μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες και να φέρουμε αποτελέσματα πολύ πιο γρήγορα από όσο νομίζουν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Τους βλέπω ιδιαίτερα ανήσυχους τις τελευταίες μέρες και αυτό είναι θετικό. Να το δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί και σε σχέση με το υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό. Κύριε Παπά, θέλω να σας ευχαριστήσω και πολύ. Εγώ, κύριε Λιβαδάρη. Να κρατήσω αυτό που είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, ότι δεν πλήττουμε τουλάχιστον με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Να είστε καλά. Ναι, όχι, δεν θα πλήξουμε. Καλή συνέχεια. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό να δούμε.